Έχω φέρει πάρα πολύ περίεργες λεξούλες. Να θυμίσουμε ότι σήμερα τουλάχιστον οι δικές μου αντινάδες θα είναι εκλογικού περιεχομένου. Επίσης, να πούμε εσύ, ότι δεν βρισκόμαστε το αγαπημένο μας εκεί πέρα στα βίντεο, αλλά κάνουμε καθιστική διαμαρτυρία γιατί. Για πες. Γιατί λείπει ο Στέλιος μας. Και θα πηγαίνουμε τώρα να κάνουμε βόλτες. Εκτός αν. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ κόσμο στο στούντιο. Μπορεί. Υπάρχει κάποιο διαθέσιμο εδώ γύρω-τριγύρω που είναι καλό μου αντινάδε. Εδώ το καινούργιο μα φίλο, ο Θανάσης, δεν το έχει δει ο κόσμο. Ο Τασούλης θα είναι εκεί πέρα που κόβει βόλτες. Λοιπόν, ο κόσμος φαίνεται να μην το ξέχασε. Έχουν στείλει ήδη. Ναι, μας έχουν στείλει. Πέτρο, μην ανησυχείς. Με εκλογικό ενδιαφέρον, έτσι. Να γελάσουμε λίγο. Αυτό. Έτσι, και αυτό να κράξουμε θέλουμε. Και λίγο, ρε παιδί μου. Να το βγάλουμε λίγο από μέσα μας. Να κράξουμε, να κράξουμε. Όπως νιώθει ο καθένας, παιδιά, όπως αισθάνεται. Είσαι έτοιμος. Είμαι πάρα πολύ έτοιμος. Εσείς είστε. Δεν ξέρω, θα δείξω. Λοιπόν, πρώτη λεξούλα. Πρώτη λεξούλα, όμορφη και ωραία. Τι είναι ο άζουδος. Τι έγινε, ένα λεπτό ψυχή. Τι είναι ο άζουδο. Ο άζουδο είναι. Το άζουδο, άζουδο. Άζουδη. Είναι επιθετό, είναι. Όχι, όχι, όχι. Ναι, 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 είναι, συγγνώμη. Να ρωτήσω κάτι. Ο ζούδο. Ναι. Είναι ένα σημάδι. Το σημάδι είναι. Το σημάδι. Δεν είναι αυτό που δεν έχει σημάδι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό, όχι. Και περίμενα να το βρήκα. Ο άζουδο. Τι μπορεί να είναι, μωρέ, παιδί. Λοιπόν, θα σου πω την αδούλα. Μια βοήθεια τώρα, κάτι τη. Σπούμε την αδούλα. Πάντα πριχού των εκλογών οι βουλευτέ φωνιάζουν. Ναι. Μα αν θα βγουν τα αποτελέσματα, άζουδοι θωρούν και μιζεριάζουν. Άζουδοι. Δυσκολεύομαι. Πέτρο, πολύ δύσκολες λέξεις. Δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου καλά. Άζουδος ο άπραγος. Όχι. Είναι ο κακότυχος. Ο δυστυχισμένος. Αυτός που δεν έχει μοίρα. Άζουδο. Βγήκανε, λέει, άλλοι δεν βγήκε αυτός. Αυτός δεν έχει μοίρα, μάλιστα. Δεν έχει καλή μοίρα. Δεν έχει καλή μοίρα, ο άτυχος. Ο άζουδος. Ναι. Αυτά. Περίμενα να πούμε τις μαντινάδες μας. Εγώ τώρα δεν ξεκινάω καλά σίγουρα. Για πάμε Πέτρο. Να δούμε. Μου λείπει το όρθιο να σου πω την αλήθεια, Αντώνη μου, εσένα. Είσαι μια χαρά εκεί που είσαι, έχεις και ωραίο φόντο, σε παρακαλώ πολύ. Συνεχώς είσαι υπερκινητικός γι' αυτό. Είσαι δραστήριος εσύ. Λοιπόν, είσαι έτοιμος, Πέτρο, να σου πω την μαντινάδα. Εσύ, Λευτέρη μου, είσαι έτοιμος. Ναι, πανέτοιμος, πάντα. Λοιπόν, από όταν γεννήθηκα, με μούτζωσε η μοίρα. Άζουδος είμαι στη ζωή, λίγη χαρά δεν πήρα. Έτσι, ίσως και να το καταλαβαίνω μεγαλύτερα, μου αρέσει. Καλή, καλή, καλή. Καλό. Άζουδο. Άζουδο, λέει, με κατάντησε η μοίρα, κοπελιά μου, και δεν με αφήνει να χαρώ και να έχω την υγειά μου. Οπ. Μπράβο, ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Γιάννη για τη μαντινάδα. Συνεχίζετε βεβαίως εσείς, μας στέλνετε. Θέλω να ακούσω και πολιτικές. Πάμε και σε χειροκροτήματα. Έχουμε και πολιτικές. Έχουμε, εμείς δεν έχουμε. Έχουμε. Για θέλεις έχουμε. Να διαβάσεις αυτή. Ναι, αλλά δεν είναι με το άζουδο. Δεν πειράζει. Όχι, είναι γενικά. Ό,τι στείλανε. Γενικά έτσι. Κάτσε να μαλώσουμε τώρα. Λέει, θες να πεις. Έχω. Για λοιπόν, πες. Προσπαθώ. Άμα δεις τώρα τι κάνετε, λέω καλά, σκούνταμε. Φέτο δίνουμε ραντεβού στις 21 του Μάη. Να δούμε τούτη τη φορά η κάλπη πώς θα πάει. Είναι ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, γλυκέ μου. Ευχαριστώ, γλυκέ μου. Ευχαριστώ, γλυκέ μου. Εσύ γιατί. Μπράβο. Γιατί έδωσε. Έδωσε το ένα βήμα. Και λέει ο φίλος μας. Θέλουμε, λέει, μια κυβέρνηση να κυβερνά αντρίκια και όχι να εξυπηρετεί των αλωνών τερτύπια. Όπα. Τι θέλω. Τι θέλει, χειροκρότημα. Τι θέλει. Πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Μπράβο. Επόμενη λέξη. Μπράβο, ρε παιδιά. Έχω να προσθέσω κάτι, ρε παιδί μου, ότι πάντα έτσι και ακόμα εκτός από τους βουλευτές, τους υποψήφιους βουλευτές, γιατί δεν είναι βουλευτές, πριν την κάλπη, ρε παιδί μου, είναι όλοι όντως έτσι πάρα πολύ ένθερμοι και θα και θα. Και μηνύματα στο κινητό. Αλλά ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα. Καλά. Η επόμενη μέρα είναι το θέμα. Πού τα βρίσκουν τα κινητά μας αρχικά, αλλά τέλος πάντων. Υπάρχει μια τεράστια βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί κάποτε, ναι, και συνεχώς εμπλουτίζεται κάθε χρόνο. Και έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό. Δεν έχουν, νομίζω, το δικαίωμα να το κάνουν αυτό. Ωραία. Αλλά good to know. Τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε μετά γι' αυτό. Θέλω να μου πεις, καλή μου, γιατί δεν το ξέρεις, τι είναι το ατέτη. Το ξέρω. Οπ. Τι είναι το αντέτη, και εσύ το ξέρεις. Υπάρχει μαγαζί, νομίζω. Υπήρχε. Υπήρχε. Από εκεί μάλλον το γνωρίζω κι εγώ και είναι το έθιμο. Είναι το έθιμο. Μπράβο. Είναι συνήθεια. Είναι... Γιατί δεν με χειροκρότησες. Θα χειροκροτήσω μόνο μου τον εαυτό μου. Δεν πειράζει και μπράβο μου που το ήξερα. Το θεώρησε δεδομένο το μπράβο, ρε παιδί μου. Το να το ξέρεις. Όχι, και μόνο που το ήξερες. Και μόνο που δεν το πίστευα, η αλήθεια είναι. Δεν το πίστευα. Και τώρα. Μισό λεπτό. Υπονομεύσει έτσι. Γιατί. Όχι, ποτέ, ποτέ. Είναι λάθος. Με έχεις παρεξηγήσει. Λοιπόν, όμως. Θα συνεχίσω αυτό που έλεγα πριν με το θα ναι, και θα σου πω τη ματινάδα. Να μου πεις. Αντέτι έχουν υποψήφοι όπου σταθούν να τάζουν. Μετά από την καρεκλίτσα τους, κανένα δεν λογιάζουν. Ωραία ματινάδα. Ευχαριστώ, γλυκιά μου. Μόνο χειροκρότημα σήμερα ο Πέτρος. Τι θα γίνει, δεν έχει πάρει αλφα συν σήμερα. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Οι ματινάδες αυτές που μας έρχονται έχουν πάρα πολύ γέλιο, πραγματικά.
Πείτε τα παιδιά. Θέλει να πει εσύ πρώτο. Τι γίνεται, όλα καλά, όλα που έλεγχο. Ναι, ναι, συγγνώμη. Ναι, θα είμαστε φρόνιμοι, συγγνώμη, δεν ξέρω να μιλάω. Έχουν τρελαθεί άλλοι. Θα κατεβάσουμε λίγο την ένταση. Για πες, για πες. Θε να πει πρώτο. Όχι, πες, πες, Χριστιανά μου. Ένα ντε τι έχουμε, εις το χωριό απούμε. Όποιος περνά από την πόρτα μας, ρακί να τον κερνούμε. Κυρία Αγγελική, παιδί μου, είναι άλλη φάση. Σωστό, κριτικό, παραδοσιακό. Φιλοξενεί έτσι ακριβώ όπω την ξέρουμε και όπω την έχουμε στο μυαλό μα. Εδώ τώρα δεν ξέρω, αυτό είναι ο σωστό κριτικό που είπαμε, αλλά εδώ η Μαντινάδα η άλλη είναι λίγο. Για να ακούσω, για να ακούσω. Για πες. Κακό αντέ τι έβγαλε βιόλα μου ο μπαμπά σου. Όπα. Κι ούλε τσιγλάστρε σπάσαμε από τη γειτονιά σου. Σε ποια περιοχή είσαι. Εκεί το βγάλανε, α πούμε τι. Έλειπε ένα πατέρα. Να στείλουμε τη μακάκι, τη Γεωργία. Σε ποια γειτονιά. Θα βγάλει άκρη σίγουρα. Μάχημη σίγουρα. Λοιπόν. Λέξη που δεν ήξεραμε τίποτα, θα εντυπωσιαστώ άμα την ξέρετε, είναι ναι. Α, η βλαντούσα. Α? Βλαντούσα. Η βλαντούσα, ξέρεις την βλαντούσα. Έχει κάποια σχέση. Όχι. Τι, το ζωήφιο. Είναι ζωήφιο, ποιο ζωήφιο είναι άντε. Είναι ζωήφιο η βλαντούσα. Ναι. Μαρία, θέλεις να πεις, βοήθεια από το κοινό, πες. Τι είναι Μαρία. Η κατσαρίδα. Η κατσαρίδα. Η κατσαρίδα. Μπράβο Μαρία. Αλήθεια λέτε. Mm-hmm. Η κατσαρίδα. Και θα επανέλθω τώρα στους πολιτικούς μας τους φίλους. Ετοιμασάτε όλη τη ζωή και αυτό και θέλαμε να έχει μια άλλη ονομασία πέρα από αυτή που έχει. Τι εννοείς. Τι εννοώ. Την κατσαρίδα. Ότι πραγματικά δηλαδή την έχουμε έτσι μια αγάπη να πεις και λέμε μας βρούμε για κάτι άλλο, την προσφωνούμε. Ναι, τώρα καταλαβαίνω. Εντάξει, okay, ναι, έχεις δίκιο, ρε παιδί, αλλά δεν είναι πιο ωραίο από το η βλαντούσα από το κατσαρίδα. Ζωάκι είναι και αυτό του ζωικού βασιλείου. Λοιπόν, ω αν τις βλαντούσες τους θωρείς κάτω να γυροφέρνουν τους υποψήφιους που χάσανε την έδρα που φωνεύγουν. Πέτρο, τι έχεις εντάξει. Τι έχεις θα κάνω πολιτικό τέτοιο να πω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Να παίρνει μέρο στα την πέλη. Δεν ξέρω. Σου κάνει πολύ καλή δουλειά. Το αριστερίζει είναι στην φιλοσοφία. Το αριστερίζει είναι στην φιλοσοφία. Με βάζεις τώρα σε μια τέτοια που δεν. Γιατί με δεν βάζεις. Δεν θες να γιατί με βάζεις. Ναι. Δεν ξέρω. Άξ, μπορεί να έχει ναι. Άλλες κατευθύνσεις. Ο καθένας ξέρει. Τι ωραίες μαντινάδες. Εγώ μένω σε αυτό. Ευχαριστώ. Έχει κάνει φοβερή δουλειά. Είσαι έτοιμος. Είμαι πανέτοιμος. Πες πρώτος. Πω, έρχονται. έρχονται. Λαμβάνουμε. Λες ότι είσαι κοπελιά πρώτη σε όλη την Κρήτη. Μα τη βλαντούσα όντε θα δεις, ντακάρι στο τζιρίτι. Το τζιρίτι είναι το τρέξιμο. Κατάλαβα, κάτι διαφυγή ήταν σίγουρα. Την έχουν φέρει κιόλα τη λέξη που μου έλεγε το φίλο το τζιρίτα. Εγώ έχω φίλο τζιρίτα. Γεια σου Μανώλη. Λοιπόν, άλλη. Το χαιρετήσω το Μανώλη, εγώ δεν κατάλαβα. Περίμενε, έχω κι εγώ. Εγώ, κύριε Αγγελική. Εχθές το βράδυ εθάρρυνα, με χάιδευες κυρά μου, σαν άνοιξα τα μάτια μου, βλαντούσα είδα μπροστά μου. Πίκρα! Παιδιά, είναι και ανατριχιαστικό το άγγιγμα. Δεν ξέρω αν σε έχει συμβεί ποτέ, εύχομαι όχι. Αλλά αν σε έχει συμβεί, καταλαβαίνετε. Δεν έχει συμβεί ποτέ, νομίζω. Πέρα από την αράχνη προχθές που τη βρήκα στον καφά μου που λέει ο παππούς μου. Πόπο, ζόρι, είναι κατσαρίδα, δύσκολο. Όχι. Δύσκολο. Ποτέ. Είναι ανατριχιαστικό. Δεν έχω καθόλου τέτοιο με τα έντομα. Τα αγαπώ ιδιαίτερα. Εντάξει, κατσαρίδα είναι πάρα πολύ βρώμικο, αλλά οκ, okay, γενικά μου αρέσουν. Τι να κάνουμε. Όλοι στον πλανήτη. Εντάξει. Καθένα δεν μπορεί. Πισκέπτες. Έχουμε πολιτικές. Α, ναι, περίμενε. Έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο. Μισό λεπτό θα πάμε να δούμε το φίλο μας, τον Κώστα, ο οποίος μας έστειλε Ματινάδα για τις εκλογές. Ωραία, για πες. Ποτέ δεν κυβερνήθηκε σωστά αυτή η χώρα. Όλο ψευτιές και λαμογές και δες πώς είναι τώρα. Μπράβο, ρε φίλε. On point. On point. Λοιπόν, να πω κι εγώ άλλη μία, μιας και τις λαμβάνουμε έτσι τώρα και καλό είναι να τις επικοινωνούμε. Να μη σε φτάνει ο μισθός που παίρνεις για να ζήσεις. Να περιμένεις market pass, να πάεις να ψωνίσεις. Πω, πού πας. Wow, ρε φίλε. Πού πας, no pass. Βολύπτη, παίξε ένα χειροκρότημα για μένα μόνος, παρακαλώ. Ένα, δύο, τρία και... Μην του χαλάσεις, Πατήρη. Τι συνεννοήσεις είναι αυτές. Χωρίς ακουστικό. Με την ηχοληψία. Τίποτα, έχω τα κονέ. Μπράβο. Λοιπόν, επόμενη λεξούλα. Ναι. Για να δω ποια είναι. Το σουχλικό. Σουχλικό. Ναι. Σουχλικό. Το σουχλικό. Γλυκό. Τρώγεται. Είναι το σου το γλυκό, όχι. Κάτι μου έκανε τώρα σε φαγόρα. Πρώτα θα πω τη Μαντινάδα, μπας και δώσω έτσι τέτοιο. Για να δω. Από τη μία μπάντα σουχλικά λένε σαφή για τσάλους. Και άλλοι από την μπάντα τους εκράζουν τους άλλους. Α, δεν κατάλαβα τίποτα όμως. Τα πεισματικά με κάποιο τρόπο, το πείσμα. Όχι. Σουχλικά. Σουχλικά. Αλλιώς πες το. Σουχλικό, σε κατηγορώ. Ακατηγορώ. Σε συκοφαντώ. Μπράβο.
να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι έτσι. Σήμερα είσαι πολύ ρε Πέτρο. Είναι δύσκολα σήμερα. Να σου πω κάτι. Δηλαδή με τίποτα. Να σου πω κάτι. Τα εύκολα νομίζω οι περισσότεροι τα έχουν συναντήσει που μας βλέπουν τηλεθεατές και είναι από την Κρήτη. Γιατί έχουμε και πάρα πολλούς οι οποίοι μας παρακολουθούν. Εννοείται. Τώρα έρχονται συνέχεια πιο extreme λεξούλες. Ωραίο, βρήκα νέα πηγή. Άστα. Πτυχίο δεν παίρνουμε εδώ. Δεν παίρνουμε πτυχίο εδώ. Το ξέρεις ότι κάνουν, πραγματοποιείται μάθημα κριτικής, ιδιωματικής. Μα αυτό δεν ήταν και η αρχή της φίλης μας. Η αφορμή της φίλης μας. Λοιπόν, να πούμε και εμείς τις δικές μας. Για πάμε. Να τις πούμε και εμείς. Να πω και εγώ, κύριε. Κουβέντες μα και σουχλικά, να μην ακούς κανένα. Εσύ είσαι το οξυγόνο μου και το νερό για μένα. Μπράβο. Όχι, μόνο κύριε που Αγγελική. Το είπε. Σέσβησε. Να πω τώρα κάτι. Δεν με νοιάζει. Όποιος και να είναι, μπράβο. Το λέω εγώ. Είναι δική μου η προσέγγιση. Θέλω όμως να τονίσω ότι αρχίζεις και λες μαντινάδες πάρα πολύ έτσι. Ποιητικά, ναι, ρε πω. Φίλε. Με όποιο δάσκαλο για κάτσεις, τέτοια γράμματα θα μάθει. Πεστά, πεστά, πεστά. Χαιρόμαστε που την έχουμε κάνει κριτική άτυπη. Βεβαίως, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Εγώ κάθομαι μπροστά από τον καθρέφτη μου, Πέτρο, και κάνω. Και κάνεις πρόβα. Βεβαίως. Σαν σωστό μοντέλο που ήμουν στην άτομο, έτσι θα γίνει. Και λες μαντινάδες στον καθρέφτη. Τις διαβάζω και τις λέω. Περιμένεις, δηλαδή, βγάζω το μυαλό μου ή δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί. Και πότε, Χριστιανά Σκούρα, θα μας πεις μια μαντινάδα δικιά σου. Όταν μου κάνεις ιδιαίτερα μαθήματα να ξέρω πώς να τις σκέφτομαι και πώς να τις λέω από εκεί και έπειτα. Ωραία, ξεκινάμε από σήμερα. 7 με 9 το βράδυ, σπίτι μου, σπίτι σου και καμπαλού. Εντάξει, θα διαλέξουμε σε ένα σχολείο, σε ένα ουδέτερο χώρο. Πάμε. Να βρισκόμαστε. Σουχλικό. Βγάνει μου, λέει ο κύρις Σουχλικά, για σένα πώς δεν κάνω. Μα όπου τον ευρώ να του πεις ότι θα τον εξεράνω. Όπου τον ευρώ να του πεις. Μα όπου τον βρω, λέει, αλλά ευρώ λογικά. Μα όπου τον ευρώ να του πεις ότι θα τον ξεράνω. Γιατί έτσι τώρα. Και άλλη μία. Ο φίλος μας ο Μαρινάκης από τον Αποκόρονα. Ξύπνα λιγάκι Έλληνα, κουνήσου έστω και τώρα να την αναντρανίσουμε ετούτη εδώ τη χώρα. Τώρα όμως τι θέλω. Τι θέλεις. Θέλεις. Το δικαιούσου, το δικαιούσου. Πάρα πολύ ωραία. Ξέρεις να δηλώσω. Άσε, δεν έχουμε πολύ χρόνο, δεν πειράζει. Δεν λοιπόν, Ρουβάς. Συγγνώμη. Τι είναι ο Ρουβάς. Εύκολο. Απόστολο. Εγώ είμαι και από την περιοχή μου, ρε. Νομίζω ότι δεν είναι αυτό που σκέφτεσαι, κολλητέ μου. Για πες τι είναι. Όχι το χωριό, το Ρουβάς. Όχι, ρε, τι είναι ο Ρουβάς. Ο Ρουβάς δεν ήταν το δοχείο που βάζεις μέσα το κρασί. Όχι. Μα Ρουβά λένε το παλιό κρασί στα Χανιά. Αν τον μπερδεύεις με αυτό. Πες να τον μπερδεύουμε αυτό. Αυτό είναι ο Μαρουβάς. Πέτρο, δεν βοηθάς. Ο Ρουβάς όμως τι είναι. Τι θα μπορούσε να είναι. Πριν βγουν, δεν ξέρει ο λαός ποιος είναι Ρουβάς μεγάλος. Μας αν βρεθούν καρεκλωτοί, είναι όποιον πάρει ο χάρος. Ο πολλά υποσχόμενος. Αλλιώς, όχι αλλιώς, είναι κάτι άλλο. Αυτός που τάζει. Αυτός που κλέβει. Που κλέβει. Είναι ο μεγάλος κλέφτης. Δεν θα το σκεφτώ. Ο αρχικλέφταρος. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Δηλαδή. Ναι, Ρουβάς. Τι είναι. Ανατολικιά κι αυτή. Ανατολική, από τη Σιτία εκεί πλευρά. Ναι, ναι, ναι. Ανατολική Κρήτη. Ο Ρουβάς, και ούτε εγώ το ήξερα. Σου λέω τώρα νέα πηγή. Τα Πέτρο. Τι μάθαμε σήμερα, παιδιά. Κάτσε. Το μάθημα. Πες το. Να σου πω κάτι. Εδώ έχω μία εσάνς πιο ρομαντική. Για να ακούσω. Πιο γλυκούλικη. Κλέψαν την καρδιά κάποια νου, πες μου τώρα εμένα. Έλα τώρα, ναι. Λοιπόν, σαν το Ρουβά εμπούκαρες, βιόλα μου στη ζωή μου. Και έκλεψες μου την καρδιά, μα και τη λογική μου. Δηλαδή τα δίνεις όλα, ρε παιδί μου, δεν με είναι τίποτα. Δώσ' το άλλο στην χειροκρότημα την τελευταία λέξη. Άντε, πάμε. Εξαιρετικά σήμερα. Ρουβά σε μπήκε ταχυνή μέσα στο μητάτο για να μου πάρει κοπελιά το γάλα τον προβάτο. Υπάρχει και πραγματικότητα. Πώς θα γίνει τώρα. Και φαντάζομαι τώρα να μπαίνει ο Ρουβάς στο μητάτο μέσα. Ο ίδιος ο Ρουβάς. Εκεί δεν ξέρω τώρα τι μαντινάδα μπορεί να σου έρθει ή να μην σου έρθει. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλη από με πολιτική χρειά. Έλα, ορίστε. Έμεινε. Αυτή εδώ. Όχι, πες. Λοιπόν, μη με παρεξηγήσετε για όλα αυτά που γράφω. Είμαι Έλληνας ταλέπορος και λίγα δίκια τάχω. Όλοι έχουμε τα δίκια μας και νομίζω η κατάλληλη απάντηση θα δοθεί στην κάλπη και γι' αυτό το λόγο η κάλπη μας καλεί αυτήν την Κυριακή όλοι να συμμετέχουμε. Πέτρο, νομίζω συμφωνείς και εσύ. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Ωραία. Είναι δικαίωμα όλων μας η αλήθεια και υποχρέωση.